φίλες, γεια σας. Είμαστε ήδη στο 1,5 λεπτό μετά τις 8. Ακούτε το Ράδιο Δράμα 99,1. Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες θα είναι ο Γιώργος ο Λούζερ και η εκπομπή του Ράδιο Δράμα «Κυνηγή της χαμένης αθωότητας». Μια εκπομπή που σας την προσφέρει ένα ξεχωριστό μπαρ της Δράμα στο Σαλούν. Ένα μαγαζί που μπορείτε να το βρείτε στην πρώτη πάροδο της Πατριάρχου Διονυσίου. Μια προσφορά στο Σαλούν λοιπόν για όλους τους ακροατές του Ράδιο Δράμα. ...46400 ή αλλιώς 46400 και 38139 ή 38139 τα δύο τηλέφωνα του σταθμού μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, δεν έχετε βέβαια παρά να τα καλέσετε. Αν θέλετε να ζητήσετε κάποιο κομμάτι από το χώρο της ανεξάρτητης σκηνής ή κάποιο αφιέρωμα που δεν έχει γίνει, ή έστω να μας πείτε έτσι ένα γεια. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν δεν έχουμε κανένα αφιέρωμα σε κάποιο γκρουπ, έχουμε πολλούς και καλούς νέους δίσκους και κάποιους άλλους που είναι λίγο παλιότεροι. Είναι το Ραδιδράμα, ο Γιώργος ο Λούζερ και η κυνηγή της χαμένης αθωότητας. Ξεκινάμε. Desert Song, ακούσαμε από την Σίλβια Ζακόζα, μια Αμερικανίδα καλλιτέχνηδα που έπαιζε παλιότερα στους Living Trains και τους Two Damascus. Το The Desert Song που ακούσαμε ήταν live στο περίφημο club που ασχολούμαστε τόσο καιρό μαζί του, το Vera Club της Ολλανδίας,
και ήταν πιο συγκεκριμένα ηχογραφημένο στις 15 πρώτου μάλλον του 89. Ακούσαμε το live με το οποίο ξεκινάμε πάντα την εκπομπή της Τρίτης και προχωράμε τώρα στο επόμενο κομμάτι μας. The Only One I Know από τους Charlatans. Ήταν οι Charlatans που έχουν να εμφανιστούν αρκετό καιρό με νέο δίσκο. Τέλος πάντων, τους αφήνουμε και περνάμε σε κάτι και πάλι από τη Μεγάλη Βρετανία, The Lightning Seeds, και ο δίσκος τους με τίτλο Saints. I'm pushed and
been shunted, manhandled and manhunted by those faceless names. You've got 9 lives, I've got 8. I just can't wait to lock the door and throw the keys away. I'll call as soon as it's all over. Let's wait until the world is sober. The world is wide, Manhattan chase, misguided missiles spin in space. Feel like a sundial in the shade where flowers fade. Feel like a poor relation passing through an empty station on an empty track. I'm half poverty, half voiceless. No morals, tarnished laws, going nowhere fast. You don't get smoke without a fire. Next time I'll vote for Billy Lyle. Whiskey. Oh, yeah. Yeah. I'm sorry, man.
ζήστε άλλες εποχές. Σήμερα στο σαλούν. Αυτή εδώ είναι η εκπομπή που σας προσφέρει ένα πολύ ξεχωριστό μπαρ της δράμας, το σαλούν, ένα μαγαζί που βρίσκεται στην πρώτη πάροδο της Πατριάρχου Διονυσίου. Και συνεχίζουμε τώρα να πούμε ότι ακούσαμε το Where Flowers Fade από τους Lightning Seeds, ένα γκρουπ που έχει φτιαχτεί από τον Ian Brundy, μια μεγάλη προσωπικότητα της βρετανικής σκηνής. Έχει κάνει παραγωγές σε δίσκους στον Echo the Bunnymen και το Wedding Present, ενώ πιο πριν έπαιζε, ξεκίνησε με ένα βραχύβιο σχήμα στα τέλη του 78, τους Big in Japan, ένα γκρουπ που έπαιζε μαζί με τον Brundy και ο Budgie, ο drummer των Sioux and the Banshees και πολλοί άλλοι γνωστοί μουσικοί όπως ο Bill Drummond, ο Holly Johnson από τους Flying Ghosts του Hollywood, τον Dave Balfe, αυτός συνεργάστηκε αργότερα στους Tear the Peck Flows με τον Julian Cope. Να πούμε ότι οι Lightning Seeds, το τελευταίο γκρουπ του Ian Brundy, ξεκινήσαν το 90 με ένα πολύ καλό LP, το Cloud Cuckoolad, και το 92 βγάλαν το δεύτερο δίσκο τους, αυτό που ακούμε αυτή την ώρα, το Sense. Τι άλλο να πούμε. Να πούμε ότι το γκρουπ αποτελείται από τον Ian Brundy και τέσσερις μουσικούς ακόμη, ενώ συνεργάζονται σε αυτό το δίσκο και κάποια ακόμη γνωστή μουσική, όπως ο Ian McNabb, ο τραγουδιστής και συνθέτης των Icicle Works, και ο Terry Hall, που και αυτός έχει παίξει πάρα πολλά συγκροτήματα, όπως οι Specials, οι Fine Boy 3, οι Colorfield και τελευταία η Vegas. Προχωράμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι από τους Light Seeds, The Life of Relay. I still believe that in this world.
Εναλλακτική pop λοιπόν από τους The Lightning Seeds και το τελευταίο τους LP με τίτλο Sense. Θα τους έχουμε σε ένα ακόμη κομμάτι σε λίγη ώρα. Για την ώρα αλλάζουμε group, παραμένουμε πάντως στη Μεγάλη Βρετανία και στον τελευταίο δίσκο των Saint Etienne. So Tough, όπως είχαμε πει και παλιότερα το τελευταίο LP των Saint Etienne. Και να ακούσουμε λοιπόν ένα ακόμη κομμάτι από εδώ μέσα. Clock Milk. Θα περάσετε τα καλοκαιρινά σας βράδια μετά τις 21 Μαΐ. Ήταν λοιπόν η Σερετιάν και ο τελευταίος τους δίσκος, ο δεύτερος πιο συγκεκριμένα. Εσείς βέβαια μην ξεχνάτε ότι αυτή είναι την εκπομπή σας την προσφέρει το Σαλούν, ένα ξεχωριστό μπαρ της Δράμας που βρίσκεται στην πρώτη πάροδο της Πατριάρχου Διονυσίου. Αφήνουμε τώρα το Saint Etienne και περνάμε ξανά στον δίσκο των Lightning Seeds, A Small Slice of Heaven, το κομμάτι που ακούμε. Of reason.
Σας ενημερώνει. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8:30. Επειδή ένα καλό σάντουιτς δεν είναι μόνο το περιεχόμενο. Σάντουιτς τυρόψωμο με καπνιστή γαλοπούλα. Με σαλάμι Ουγγαρίας. Σάντουιτς με τυρόψωμο κόρνερ. Με τέσσερις διεθνείς γεύσεις. Σάντουιτς τυρόψωμο κόρνερ. Ήρθε η ώρα να καταλάβετε τι θα πει η σάντουιτς. Κόρνερ και πάλι κόρνερ. Αυτά λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Τι έχουμε? Έχουμε κάτι αρκετά πιο δύσκολο από αυτό που ακούγαμε μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και αυτό βέβαια πάντα από την ανεξάρτητη σκηνή. Η ανεξάρτητη σκηνή βέβαια, βλέπετε, δεν είναι μόνο hip-hop, είναι και πολύ δύσκολα ακούσματα. Όπως το επόμενο. Harry Cruz, ένα τριμελές γυναικείο group από την Αμερική, που έχει φτιαχτεί από τη Sandy May, αυτή δεν ξέρω από πού μας έρχεται. Η Lydia Lance πάντως είναι σίγουρα πολύ γνωστή, είναι αυτή που έχει το σήμα της εκπομπής μας. Και τέλος την Kim Gordon. Kim Gordon από τους γνωστούς μας βέβαια, Sonic Youth. Από τις Harry Cruz λοιπόν και το δίσκο τους με τίτλο Naked in the Garden of Hills, ακούμε το... Δεν το βλέπω εδώ πέρα, τέλος πάντων έχουμε ένα κομμάτι, το ακούμε. You are it. We'll be right back.
Αυτές εδώ ήταν λοιπόν οι Harry Cruise, ένα τριμελές γυναικείο γκρουπ όπως είπαμε. Αυτή ήταν η Kim Gordon που τραγουδούσε φυσικά και όχι η Lydia Lunch. Συνεχίζουμε τώρα, περνάμε στο debut του LP των Belly. Oh,
πρώτο κομμάτι που ακούσαμε από τους Μπέλι ήταν το Σαν Ντρές, από το ντεμπούτο LP του συγκροτήματος. Να πούμε δύο λόγια για τους Μπέλι. Είναι το γκρουπ λοιπόν που έχει σχηματίσει η Τάνια Ντόνελι, παλιό μέλος των Throwy Muses και των Breeders. Ενώ με τους Breeders να πούμε ότι συνεχίζει και υπάρχει περίπτωση να βγάλουν και κάποια ακόμη δισκάκια. Να πούμε ότι οι Μπέλι σχηματίστηκαν στα τέλη του 1991 από την Τάνια Ντόνελι λοιπόν και τον Φρέδα Μόγκ και αυτός παλιό Throwy Muses. Ενώ στο γκρουπ παίζουν και δύο ακόμη μουσικοί, ο Τόμ και ο Κρις Γκόρμαν. Οι Μπέλι δώσαν την πρώτη συναυλία στις 24 Ιουνίου στο κλαμπ Borderline, ένα από τα καλά κλαμπ του Λονδίνου. Αλλά η πρώτη δουλειά βγήκε λίγο αργότερα και ήταν το 60 Play Slow Dust. Ακολούθησε ένα ακόμη 60 Play με τίτλο Gepetto και φέτος βγήκε το τρίτο τους, η τρίτη τους δουλειά με τίτλο Feed the Tree. Στο οποίο μάλιστα πληροφοριακά διασκευάζουν και το Trust in Me, το κομμάτι που έχει πει και η Σιούξ με τους Banshees. Ένα κομμάτι που είχαμε ακούσει πριν από λίγες μέρες στην αυθεντική του, όχι στην εκτέλεση μάλλον των Σιούξ, και τέλος πάντων το λένε και οι Bells σε αυτό το 60 Play. Θα πούμε μερικά ακόμη στοιχεία για τους Bells συνέχεια, για την ώρα πάντως περνάμε στο δεύτερο κομμάτι μας, το Feed the Tree. Tree grew up and out, throws up its leaves, spins.
Τέλειωσε λοιπόν και αυτό το κομμάτι από τους Μπέλ. Να πούμε ότι ο δίσκος στο Star βγήκε πριν από λίγο καιρό από την 4AD, την περίφημη αυτή βρετανική εταιρεία. Στο συγκεκριμένο LP παίζει ο Chest Gunning από τους Anastasia Scream, ένα πολύ καλό αμερικάνικο συγκρότημα. Να πούμε επίσης ότι το LP αυτό περιέχει τα 12 τραγούδια από τα 360 plays που προηγηθήκαν πριν από αυτό το LP και ότι ο δίσκος έχει ηχογραφηθεί στην Αμερική και πιο συγκεκριμένα σε μια πόλη που είναι πιο πολύ γνωστή για την country μουσική της, το Nashville. Τι άλλο, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο για τους Belly, περνάμε απλά στο επόμενο κομμάτι. Whiskey. Oh, yeah. Yeah. I'm sorry, man. Ζήστε άλλες εποχές. Σήμερα. Στο σαλούν. Μουσική.
Γιώργος Λούζερ, το ραδιοδράμα και η κυνηγή της χαμένης αθότητας, μια εκπομπή που σας την προσφέρει το Bar Saloon, ένα μπαρ της δράμας που βρίσκεται στην πρώτη πάροδο της Πατριάρχου Διονυσίου. 46 400 και 38 139 είναι τα δύο τηλέφωνα του ραδιοδράμα. Αν θέλετε βέβαια να μας πείτε κάτι, να ζητήσετε κάποιο κομμάτι ή κάποιο αφιέρωμα ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων θέλετε να μας πείτε, δεν έχετε παρά να τα καλέσετε. Αφήνουμε τώρα τους Μπέλη, θα ασχοληθούμε ίσως με ένα ακόμη κομμάτι στην επόμενη εκπομπή. Για την ώρα πάντως, περνάμε σε κάποια ακούσματα τελείως έξω από το ροκ. Πάντως είναι ανεξάρτητη σκηνή. Miranda Sex Garden και ο πρώτος τους δίσκους με τίτλο Μάντρα. Thank you.
Ακούσαμε 4 κομμάτια λοιπόν που δεν τα έκοψα καθόλου αφού είχαν πολύ μικρά κενά και δεν θα προλάβαινα να πω και τίποτε. Και εξάλλου νομίζω ότι 4 μαζί ακουστήκαν πιο καλά. Αυτές ήταν η Miranda Sex Garden, ένα γυναικείο τρίο εκείνη την εποχή και ο πρώτος τους δίσκους με τίτλο Mantra. Να πούμε τα ονόματα των τριών κοριτσιών που αποτελούσαν τότε τη Miranda Sex Garden, Jocelyn West, Kelly McCluster και Catherine Blake. Να πούμε ότι ο δίσκος ανήκει στην περίφημη Mute Records, μια βρετανική εταιρεία που μας έχει δώσει πολλά καλά LPs. Και τέλος θα αναφέρουμε και τα 4 κομμάτια που ακουστήκανε, τα πολύ μικρά αποσπάσματα. Κατά σειρά λοιπόν, White Joyful Springtime Laughter, Through Philomela, Go Wedding Ascent και Gas Forth My Tears, το τελευταίο κομμάτι. Αφήνουμε για την ώρα της Miranda Sex Garden και περνάμε τώρα στο τελευταίο LP των Βρετανών, Kitchens of Distinction. Ναι, αλλά τι θα γίνει στο καλαμπάκι στις 21 Μαΐου? Ακούσαμε από τους Kitchens of Distinction και το τελευταίο τους LP με τίτλο The Death of Cool, ένα LP που βγήκε το 92. Να πούμε τη μικρή ιστορία των Kitchens of Distinction, ένα γκρουπ τριμελές από τη Μεγάλη Βρετανία που σχηματίστηκε το 1988. Έχουν δώσει μέχρι σήμερα 3 δίσκους, το Love is Hell το 89, το Stress Free World το 90 και το τελευταίο αυτό που ακούμε τώρα, το The Death of Cool. Όλοι αυτοί οι δίσκοι έχουν βγει από την One Little Indian. Να σημειώσουμε ότι τα τελευταία 2 LPs τους είναι με παραγωγό τον Hugh Jones, τον περίφημο αυτό Βρετανό παραγωγό, και περνάμε αμέσως στο επόμενο κομμάτι από τους Kitchens of Distinction. What happens now?
ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Θα ήθελα μία τούρτα με... και να έχει... με μπόλικη και με πλούσια γεύση από πάνω, από πάνω θα, και με γέμιση από ολόκληρα, με σπάνια, σπάνια και αυθεντική, νόστιμη, νόστιμη και με άρωμα. Οι τούρτες άρωμα, και τα γλυκά του Κόρνερ δεν περιγράφονται. Το Κόρνερ παρουσιάζει περήφανα τις τούρτες και τα γλυκά από όλο τον κόσμο. Κόρνερ, τούρτες και γλυκά από όλο τον κόσμο. Κόρνερ και πάλι Κόρνερ. Αυτή ήταν η Kitchen of Distinction και ο τελευταίος τους δίσκος. Κάποτε να ευχαριστήσω βέβαια για άλλη μια φορά όλους εσάς που επικοινωνείτε με το ραδιδράμα και τους κυνηγούς χαμένης αθωότητας. Και συνεχίζουμε, περνάμε τώρα σε μια παραγωγή του Ρόλι Μούσμαν, μέλους παλιότερα των Swans. Έχουμε εδώ έναν παλιότερο δίσκο των That Petrol Emotion, ένα βρετανικό group. Το LP λέγεται Babel και από εδώ μέσα διαλέξαμε να ακούσουμε το κομμάτι τους In the Playpen. Ότι ακούτε το ραδιδράμα, τον Γιώργο το Λούζο και τους κυνηγούς της χαμένης αθωότητας, μια εκπομπή που σας την προσφέρει το Bar Saloon, ένα μπαρ που βρίσκεται στην πρώτη πάροδο της Πατριάρχου Διονυσίου. Αυτή ήταν η That Petrol Emotion και ένα παλιό τους LP, για την ώρα περνάμε τώρα σε κάτι από την Αμερική. Life Skull είναι το γκρουπ που έπαιζε η τραγουδίστρια των Com, η Thaya Zadek. Έχουμε λοιπόν ένα παλιό δίσκο των Life Skull με τίτλο Pose Traction και από εδώ μέσα θα ακούσουμε το Safe From Me. We'll be right back.
Σε προηγούμενες εκπομπές λοιπόν είχαμε ακούσει αρκετά κομμάτια από το τελευταίο γκρουπ της Thaya Zadek, τους Com, και γι' αυτό σήμερα σκέφτηκα να φέρω το γκρουπ της Thaya που έπαιζε πιο πριν, τους Live Skull. Ένα γκρουπ που θυμίζει αρκετά Sonic Youth, τουλάχιστον στα παλιότερα LP τους. Να πούμε λοιπόν ότι ακούσαμε ήδη ένα κομμάτι από το Opposite Traction, θα ακούσουμε ίσως ένα ακόμη κομμάτι στην επόμενη εκπομπή. Για την ώρα πάντως περνάμε στην αναφορά μας στο ελληνικό rock. Εδώ και αρκετό καιρό θα ξέρουν ότι κάθε Τρίτη παίζουμε 5 ελληνικά συγκροτήματα, ένα μίνι αφιέρωμα στην ελληνική σκηνή από τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι και σήμερα, τουλάχιστον ό,τι υπάρχει στη δισκοθήκη μας. Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα θα τελειώσει αυτό το αφιέρωμα στο ελληνικό ροκ, αφού δεν θα έχω πλέον άλλα ελληνικά γκρουπ. Τέλος πάντων, αυτές που ακούσαμε ήταν οι Πατρινές, Πετούνια Πιγκ και το Needles a Pin, σε ένα κομμάτι που το έχουν πει βέβαια και οι Ramones. Συνεχίζουμε με τους Punks Romana και το Έλληνες. Yeah.
Αυτή ήταν λοιπόν η Punks Roman και το κομμάτι τους. Σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια μίνι αναφορά στο σινεμά. Να πούμε λοιπόν ότι ενώ η κινηματογραφική λέσχη έχει τερματίσει τις προβολές της, ραντεβού την επόμενη περίοδο τώρα, κατά πάσα πιθανότητα γύρω στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου νομίζω, ο σινεμάς πάντως συνεχίζει και έχει μάλιστα μια πολύ καλή ταινία, η ταινία που σάρωσε στα Όσκαρ, The Unforgiven, ή αλλιώς η Ανσυγχώρητη, μια ταινία του Clint Eastwood, με πρωταγωνιστή τον ίδιο και τον Gene Hackman. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο για την ταινία, πιστεύω ότι πρέπει να είναι αρκετά καλή. Περνάμε αμέσως στο επόμενο γκρουπ. Έχουμε τους Pillow και το κομμάτι τους με τίτλο For the Love She Could Not Feel. Σε κάτι άλλο. Whiskey. Oh, yeah. Yeah. I'm sorry, man. Ζήστε άλλες εποχές.
σήμερα στο σαλούν. Μην ξεχνάτε ότι ακούτε μια εκπομπή που σας την προσφέρει ένα πολύ ξεχωριστό μπαρ της δράμας, το Σαλούν, ένα μαγαζί που βρίσκεται βέβαια στην πρώτη πάροδο της Πατριάρχου Διονυσίου. Το άλλο όμως που δεν πρέπει να ξεχάσετε σίγουρα είναι τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Πρέπει να θέλω κάποια επικοινωνία, 46-300 και 38-139. Συνεχίζουμε τώρα με τους Ψυχό ή αλλιώς Psycho και Psycho Killer, το κομμάτι που ακούμε. Ραδιοδράμα. Αυτή ήταν λοιπόν η Ψυχό και το Psycho Killer, η διασκευή του γκρουπ του δικού μας στο κλασικό κομμάτι των Talking Heads. Για τη συνέχεια, για να είμαστε στα 22 λεπτά μετά τις 9, περνάμε στο τελευταίο ελληνικό γκρουπ, το πέμπτο για σήμερα. Είναι η Σκόρια, ένα γκρουπ από την Αθήνα και το κομμάτι τους με τίτλο Man of the Crowd. Yeah.
just wind around, round, round, round. When the night is falling, falling, that's the time is calling, calling. Oh, the fear that he has, he has. The expanding like a gas, gas. Tell me you have the cloud. Why do you walk around? Are you really the dream of the evil? Or are you just trying to be still? Tell me you man of the crowd. Why do you walk around? Are you really the dream of the evil? Or are you just trying to be still? Λοιπόν, η Σκόρια, αυτή ήταν η μήνυα αναφορά μας σήμερα στο ελληνικό ροκ. Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω βέβαια όλους εσάς που επικοινωνείτε με το ραδιοδράμα και τους κυνηγούς της χαμένης αθωότητας, με τον Γιώργο Λούζερ. Να δώσω για άλλη μια φορά πάντως τα τηλέφωνα του σταθμού μας, 46-400 και 38-139. Αν θέλετε τυχόν να επικοινωνήσετε μαζί μας. Συνεχίζουμε τώρα και περνάμε σε ένα maxi single, τον Soundgarden. Oh,
Corner σας ενημερώνει. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9:30. Αρχικά διαλέγουμε το σιτάρι γιατί με αυτό θα φτιάξουμε το αλεύρι. Θα φτιάξουμε εδώ στο Corner το αλεύρι που χρειάζεται, το κατάλληλο ζυμάρι για την πίτσα Corner. Στη συνέχεια διαλέγουμε τα αλαντικά και τα τυριά. Πολλά από αυτά παρασκευάζονται ειδικά για την πίτσα Corner. Ακόμη και οι ντομάτες, τα μανιτάρια και τα λαχανικά διαλέγονται ένα-ένα για να συμμετέχουν και αυτά στην πίτσα Corner. Όλα μαζί θα τα φουρνίσουμε στο παραδοσιακό φούρνο με ξύλα που είναι μόνο Corner. Είδατε πόσο απλό είναι να φτιάξει κανείς την καλύτερη πίτσα που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Ακούσαμε ήδη ένα κομμάτι από του Soundgarden και το Maxi Extended Play του Outshined, ήταν το ομώνυμο. Σε διαφορετική εκτέλεση πάντως από αυτήν που υπάρχει στο πρώτο τελευταίο LP των Soundgarden με τίτλο Bad Motor Figure, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, από ό,τι λέει το Maxi Single. Έχουμε για τη συνέχεια πάντως ένα ακόμη κομμάτι από το Soundgarden που νομίζω ότι δεν υπάρχει σε κανένα LP του. I can give you anything. Αυτή είναι η Soundgarden. Αυτό ήταν λοιπόν το XD Play των Soundgarden. Εσείς μην ξεχνάτε ότι ακούτε τώρα το δράμα των Γιώργο το Loser και τους κυνηγούς χαμένης αθωότητας. Παρακαλώ, περιμένει μια στιγμή η γραμμή. Να πούμε λοιπόν ότι ακούγαμε το Soundgarden, περνάμε στο επόμενο group. Πιο πριν να σας πω ότι αυτή εδώ είναι η εκπομπή που σας προσφέρει το Bar Saloon, ένα ξεχωριστό μπαρ της δράμας που βρίσκεται στην πρώτη πάροδο της Πατριάρχου Διονυσίου. Περνάμε τώρα σε ένα βρετανικό group, τους Telescopes, και ένα XD Play τους με τίτλο The Perfect Needle. Από εδώ μέσα ακούμε το κομμάτι τους H-Burn. Bye.
τη σκοτωμένη αλλαγή που έγινε προηγουμένως, να ζητήσω μια μικρή συγγνώμη, αλλά γι' αυτό ευθύνονται τα αρκετά τηλέφωνα που παίρνετε σήμερα. Να ζητήσω συγγνώμη και από τη Μαρία που διάκοψα τη γραμμή χωρίς να το θέλω. Συνεχίζουμε 46-400-38-139, τα δύο τηλέφωνα του Radio Drama. Ακούγαμε και μόλις τελειώσαν ήταν η Jesus Jones, ένα από τα σχετικά καλά βρετανικά συγκροτήματα και η διασκευή του group στο Voodoo Child, το περίφημο κομμάτι του Jimi Hendrix, του μεγάλου αυτού κιθαρίστα. Για συνέχεια περνάμε στον Bob Geldof, τον τραγουδιστή παλιότερα των Boomtown Rats και μια διασκευή του Geldof στο περίφημο κομμάτι των Kings με τίτλο Sunny Afternoon. Taken all my dough and left me in my stately home, late in all the sunny afternoon. And I can sell my yard, he's taken everything I thought. All I've got's this sunny afternoon. Yep. Save me, save me, save me from this queen. I got a big fat mama trying to break me. Although I love to live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. Tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my eyes cold beer, lazing on a sunny afternoon.
What do you want, man? Double whiskey. Double whiskey. Oh, yeah. Yeah. I'm sorry, man. Εποχές. Σήμερα στο σαλούν. (46) 400 και 38 139 είναι τα δύο τηλέφωνα του ραδιοδράμα με τα οποία βέβαια μπορείτε στο επόμενο τέταρτο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Να πούμε ότι είναι μια προσφορά του σαλούν αυτή η εκπομπή που ακούτε, ένα περίφημο μπαρ που έχει καθιερώσει την καλή μουσική στην πόλη μας, ένα μπαρ που βρίσκεται στην πρώτη πάροδο της Πατριάρχου Διονυσίου. Συνεχίζουμε τώρα και περνάμε σε ένα maxi single των Αμερικανών In The Nursery. Στη ρήμη του λόγου προηγουμένως είπα ότι In The Nursery είναι Αμερικάνοι. Λάθος. Είναι ένα γκρουπ που κατάγεται πιο συγκεκριμένα από το Sheffield της Αγγλίας. Ένα γκρουπ που σχηματίστηκε το 1983 από τους αδελφούς Clive και Nigel Hubblestone και από τότε έχουν περάσει από το σχήμα πάρα πολλοί μουσικοί, οι οποίοι βοηθούν απλά και φεύγουν. Να πούμε ότι οι In The Nursery μέχρι σήμερα έχουν δώσει 8 δίσκους και πολλά από όλα 60 plays, με πιο σημαντικά τα πρώτα τους, το πρώτο τους LP, το When Cherry's Dreams Come True και το The Spirit του 80. Πρόσφατα το group έβγαλε ένα ακόμη LP που έχει παρουσιαστεί μάλιστα από την εκπομπή μας, το Sense. Το Sessudiant είναι το 60 play που ακούμε αυτή τη στιγμή. Είναι ένα EP που έχει βγει την ίδια χρονιά με το All Spirit του 90 και δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο για το group παρά μόνο το κομμάτι που θα ακούσουμε συνέχεια. Ήταν το Blade και είναι το ομώνυμο κομμάτι, Sessudiant.
la mer était calme. Le premier vent agité traversait les ruines. Ήταν λοιπόν η In the Nurser, για τη συνέχεια περνάμε σε κάτι άλλο. Και ενώ είμαστε στα 8 λεπτά πριν από τις 10, έχουμε μια συνεργασία ενός παλιού μέλους των Smiths, ο Johnny Marr, κιθαρίστας των Smiths, σε συνεργασία μαζί με τον Billy Duffy, τον κιθαρίστα, τον Cult, The Good, The Bad, The Ugly, το περίφημο θέμα από τον Ennio Morricone, σε διασκευή από τον Johnny Marr και τον Billy Duffy. Thank you.
The Good, The Bad, The Ugly, μια περίφημη σύνθεση του Ennio Morricone, που είχε φτάσει στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας το 1968, στην αυθεντική του εκτέλεση βέβαια. Αυτή που ακούσαμε ήταν από τον Johnny Marr και τον Billy Duffy, όπως είπαμε. Περνάμε τώρα στο επόμενο group, που είναι η Cude, η Βρετανή Cude, και μια διασκευή σε ένα ακόμη κομμάτι που έφτασε στο νούμερο 1 με τους Status Quo, Down Down. Εσείς βέβαια ακούτε το ραδιοδράμα, τον Γιώργο το Loser και τους κυνηγούς χαμένης αθωότητας. Να κάνουμε λοιπόν και αποφώνηση πάνω στο κομμάτι, αφού δεν πήρε χαμπάρι ότι η ώρα είναι ήδη 1,5 λεπτό πριν από τις 10, δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε το σήμα, να ακούσουμε καλύτερα το κομμάτι. Για Διόρης λοιπόν ήταν μαζί σας ο Γιώργος ο Loser και γυναιγή της χαμένης αθωότητας, μια εκπομπή του Radio Drama που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη από τις 8 μέχρι τις 10. Μια εκπομπή ταυτόχρονα που σας την προσφέρει το Bar Saloon, ένα μαγαζί της Δράμας που βρίσκεται στην πρώτη πάροδο της Πατριάρχου Διονυσίου. Δεν μένει λοιπόν παρά να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα που μας έρχεται. Στις 8 η ώρα κλασικά βέβαια, με κάποιο αφιέρωμα, θα δούμε εκείνη την ημέρα ποιο θα είναι αυτό. Εκείνη την ημέρα θα έχουμε και κάποιες δικές σας επιλογές από αυτές που ζητήσατε χθες και σήμερα. Μέχρι τότε να είστε καλά, καλή σας νύχτα!